πιο κοντά. Έρχονται κι οι φίλοι και έχω παραγγείλει το τραγούδι σου. Μ' ανοίχτα πανιά τρέχω να σου φέρω, για να σου προσφέρω το λουλούδι σου. Έλα κοντά μου, μια γιορτή να φτιάξουμε. Κόκκινο κρασί, φώτα, μουσική, τον κόσμο αυτό να αλλάξουμε. Έλα κοντά μου, μια γιορτή να φτιάξουμε. Πες με στο χώρο να πιάσουμε ουρανό, για λίγο να πετάξουμε. Σας. Καλώς ήρθατε. Σήμερα η Κρήτη γιορτάζει, η Ελλάδα γιορτάζει, γιορτάζουμε κι εμείς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μου έχει σχεδιάσει για όλους εσάς ένα ιδιαίτερο εορταστικό πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε με τις πιο γλυκές, με τις πιο ζεστές μαντινάδες από τον αγαπημένο μας Λιράρη, ο Νίκος Γωνιανάκης, με το ιδιαίτερο ύφος, αλλά και το μοναδικό παίξιμό του. Γι' αυτό και είναι μεγάλη μας η χαρά και μεγάλη μας η τιμή που τον έχουμε σήμερα πρωταγωνιστή. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Σήμερα εδώ με το μουσικό του συγκρότημα θα είναι κοντά μας όπου και αν πηγαίνουν, καταφέρνουν με το δικό του στυλ, όπως προείπα, να ξεσηκώνουν τον κόσμο. Αυτό θα κάνουν, φίλες και φίλοι μου, και σήμερα εδώ μαζί μας. Βέβαια, δεν είναι οι μοναδικοί πρωταγωνιστές μας. Γιατί έχουμε και τους αωρίτες μας, τους περίφημους αωρίτες, που μόνο με το άκουσμά τους, με το άκουσμα του ονόματός τους, όπως τα ψηλά βουνά, τα όρη, έτσι με περίσσια χάρη, υπερηφάνεια και λεβεντιά, θα χορέψουν μπροστά σας και θα σας ξεσηκώσουν. Εγώ λοιπόν να σας ευχηθώ καλή διασκέδαση. Το πρόγραμμά μας μόλις που ξεκινάει. Παρέα όμορφη την έχω καμωμένη.
γενιές εν έξω διαλεγμένοι. Λένε πως είναι σωρανούς αγγέλοι και πετούνε. Αγγέλοι και πετούνε μ' εγώ συχνά τσισύνατο στη γη και πορπατούνε. Παίξε μ' απόψε λίρα, να την κρατήσω τη χαρά που μια τσιμιά σε πήρα. Τη θάλασσα να μοιάσω για να μπορέσω ολόκληρη την Κρήτη να αγκαλιάσω.
Ήταν μεγάλη η ανατριχίλα. Αυτή που νιώσαμε, αγαπημένη μου, ήταν μεγάλη η συγκίνησή μας. Ήταν ο Βουβός Πεντοζάλης από τους αωρίτες μας. Ζωή μου, με μεγάλη περηφάνεια, θαύμασες εδώ το συγκρότημά σου. Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια για αυτό που είδαμε, για αυτό που θαυμάσαμε, για αυτό που χειροκροτήσαμε. Ονομάζεται Πεντοζάλη γιατί συμβολίζει το πέμπτο ζάλο, δηλαδή την πέμπτη ελπίδα των κριτικών από την απελευθέρωση, συγγνώμη, από τους Τούρκους. Είναι λεβέντικος χορός, αντρίστικος, ηρωικός χορός και πάντα στο μυαλό μας έχουμε το δασκαλογιάννη όταν το χορεύουμε αυτό έτσι, το χορό. Έτσι, έτσι. Επάξια το χορέψατε κι εσείς, γεμάτο ανδριοσύνη. Να είναι καλά τα παιδιά σας, να είναι καλά ένα χειροκρότημα στα παιδιά μας. Δώσε μου το μικρόφωνο, Ζωή, γιατί θέλω τώρα να το πάρει ο Νίκος. Ο Γωνιανάκης, ο αγαπημένος μου Νίκος. Νίκο, Νίκο, Νίκο. Καλώς σας βρήκαμε. Δεν ξέρω πώς αισθάνθηκες εσύ εδώ λίγο πιο πριν. Το ίδιο, για να μην κουράζω κι εγώ το ίδιο. Με έπιασε ένα τριχύλα πραγματικά, πραγματικά. Ωστόσο, θέλω να μου πεις το μυστικό της επιτυχίας σου, Νίκο μου. Δεν υπάρχει τόπος, δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει μέρος που δεν γεμίζει όταν εσύ εμφανίζεσαι με το συγκρότημά σου, που δεν ξεσηκώνεις κοινό με τη χρειά της φωνής σου, με το ιδιαίτερο παίξιμό σου, με τις μαντινάδες σου τις δυνατές. Θέλω να μου πεις αλήθεια, όλη αυτή την επιτυχία εσύ την περίμενες ποτέ? Αναστασία, εσύ τα είπες όλα. Έχω θετική ενέργεια. Πάντα μ' αρέσει να εκπέμπω, να δίνω χαρά στον κόσμο. Δίνω χαρά, μου δίνει ο κόσμος, μου δίνει δύναμη και του δίνω δύναμη. Όλο αυτό αναβλύζει από μέσα σου, θα έλεγα εγώ. Μιλάει η ψυχή σου ουσιαστικά. Η ψυχή μου μιλάει. Και είσαι ένας άνθρωπος κεφάτος, μερακλής, που αυτός είναι και ο στόχος και της απόψινης βραδιάς, να μεταδώσεις το κέφι σου σε όλους εμάς. Και είναι αυτό που θα έλεγα εγώ ότι αγαπάει και περισσότερο ο κόσμος από σένα. Και έχεις πάντα πιστούς ακολουθούς σου, συμφωνείς? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα, μου δίνει δύναμη ο κόσμος, του δίνω δύναμη. Μ' αρέσει πάντα να είμαι, είναι από τη φύση μου, είμαι θετικός, είμαι, δεν μ' αρέσει. Είναι αυτό, θέλω να μεταδίνω χαρά και το έχω μέσα, μεταδίνω χαρά στον κόσμο. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποιο όνειρο ανεκπλήρωτο ή κάποιο αποθυμένο, αν θέλεις, που θέλεις να το μοιραστούμε μαζί τώρα? Πάντα υπάρχουν όνειρα πραγματοποιητά, αλλά τα πιο πολλά τα έχω πραγματοποιήσει. Αλλά ο κάθε άνθρωπος πάντα ονειρεύεται. Πάντα ονειρεύεται για το καλύτερο. Μια μαντινάδα λέω, εγώ θα κάνω όνειρα και θα γλεντώ τη ζήση. Το φως της ελπίδας δεν μπορεί αέρας να το σβήσει. Έτσι, Νίκο μου, εσύ μιλάς με μαντινάδες. Καλιά να στα λέω με μαντινάδες. Ύστερα ποιος φταίει?
εσύ, δεν φταίω εγώ. Και ύστερα ποιος φταίει, όχι στον άλλο, έκαμε και μέρα νύχτα κλαίει.
καλά φέρατσα πάνω στο πρόσωπό σου. Στο χωριό σου άμα σε είδω με λάχρινη, άμα σε είδω με λάχρινη, μαρμαρονός μου μένει. Τσολιάς, τσολιάς στο Σύνταγμα. Ούτε τσολιάς στο Σύνταγμα, τη στάση μου δεν παίρνει. Μιχάλης και Ζωή Λεμονάκη, αωρίτες, πόσο καιρό ζωή μου λέγαμε να συναντηθούμε, να που ήρθαμε στο Κρουσόνα, εδώ στην Αετόβιγλα, με το δικό σας χορευτικό σχήμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι και εγώ και σας συναντώ. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα καθιερωθήκατε με τις εκδηλώσεις σας, με πολύ σεβασμό, αγάπη, μεράκι για το χορό. Ζωή, θα μου μιλήσεις εσύ. Αλήθεια είναι και το μυστικό της επιτυχίας σας? Καλώς σε βρήκαμε, Αναστασία μου. Χρόνια πολλά. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί στην παρέα μας σήμερα. Ευχαριστούμε για τα όμορφα λόγια που είπες σε εμάς. Νομίζω ότι όταν χορεύεις με την ψυχή σου και γενικά όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, αυτό σε αναδεικνύει και το βλέπει και ο κόσμος. Και έτσι, με αγάπη και σεβασμό στην παράδοση του τόπου μας, συνεχίζουμε δυναμικά. Εγώ θα έλεγα αστήρευτη από κέφι και ζωντάνια. Συνεχίζετε με πολύ αγάπη και σεβασμό. Αλλά θα μας πει τώρα ο Μιχάλης, πώς είναι, βρε Μιχάλη μου, να συνεργάσαι στη ζωή και στην καριέρα με τη γυναίκα σου? Γεια σου, επίμενα Αναστασία. Χριστός Ανέστη. Θα μπορούσα να πω ότι είναι πολύ καλά, πολύ ωραία. Δεν λείπουμε καθόλου ένας τον άλλο. Εντάξει, του θείου αλήθεια είναι ότι το να είσαι τη γυναίκα σου να έχει διαφορές δεν είναι τόσο καλό, αλλά εμείς τα βρίσκουμε. Τα βρίσκεται. Σας ενώνει ο χορός. Από πολύ μικρά παιδιά στο χορό και τα δύο, περιμένατε ότι το χόμπι θα γίνει επάγγελμα, Μιχάλη? Μετά που γνώρισα τη ζωή, ναι, το περιμέναμε. Γιατί ήταν από τον πατέρα της μέσα στο, από τον πεθερό μου μέσα στο χορό. Και το περιμέναμε ότι θα ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι. Και δόξα τω Θεώ, με τη στήριξη του κόσμου, το όνειρό μας πραγματοποιήθηκε. Έτσι. Ζωή, θέλω να μου πεις ότι όλες οι εκδηλώσεις σας έχουν ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει εκδήλωση που δεν φροντίζει τον συνάνθρωπο. Αυτό λοιπόν είναι μια εσωτερική ανάγκη να βοηθάτε τον συνάνθρωπο, ή θέλετε να δώσετε και κάποια μηνύματα ζωής από αυτές τις εκδηλώσεις?
Η τέχνη πρέπει να συνδυάζεται με την φιλανθρωπία και έτσι κι εμείς θα πορευόμαστε πάντα με τα ιδανικά που έχουμε πάρει από τους γονείς μας. Και όλο αυτό θέλουμε να το στηρίξουμε, να το βλέπει και ο κόσμος και να παίρνουν μηνύματα ζωής. Εγώ εύχομαι να έχετε την υγεία σας, να συνεχίσετε πραγματικά αυτό το πολύ ωραίο έργο που κάνετε, το σπουδαίο έργο. Μιχάλη, ο λόγος σε σένα. Αωρίτες, ήρθατε για να μείνετε. Θέλω να μου πεις τα μελλοντικά σας σχέδια. Όπως δείχνει μέχρι τώρα, ήρθαμε για να μείνουμε με τη στήριξη του κόσμου. Πρώτα Θεός. Τα μελλοντικά μας σχέδια είναι ακόμα πολλά. Με τη βοήθεια του έχουμε ακόμα πολλές εκπλήξεις να κάνουμε. Στον χώρο της παράδοσης, στο χωριό μας και σε συνανθρώπους μας που χρειάζονται βοήθεια, που είπατε πριν λίγο με τη ζωή για το φιλανθρωπικό κομμάτι. Έχουμε ακόμα πολλά στο μυαλό μας να κάνουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ να σας βλέπουμε να χορεύετε. Οπότε θέλουμε τώρα ένα μαλλιβιζιώτη αφιερωμένο σε όλους τους τηλεθεατές. Και θα μας τον προσφέρετε. Πες που ιδιαίτερα. Πού ιδιαίτερα? Ξέρεις. Στη μητέρα σου, μας βλέπω από ψηλά. Έτσι, έτσι. Από την καρδιά μιλάμε σήμερα.
η Κρήτη διαφορά. Έχει από τσάλους τόπους. Όπα για τη χιατάρτικη ψυχή και κουζουλούς ανθρώπους. Όπα από τη γίδα φαίνομαι μα τσι καρδιές μαραίνω. Μαρία Λεμονάκη, είναι η μητέρα του Μιχάλη. Μαρία μου, θέλω να μου πεις πώς αισθάνθηκες που είδες καταρχήν ύφη και γιο και μετά εγγονό. Εγώ ανατρίχιασα. Τι να σου πω, Αναστασία, καταρχήν Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Πώς, δεν μπορώ να σου πω με λόγια πώς αισθάνομαι κάθε φορά που βλέπω τα παιδιά. Μεγάλη χαρά έχω και τα εγγόνια περισσότερο. Ιδιαίτερη υπερηφάνεια. Βέβαια, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που έχουν φτάσει στο σημείο αυτό. Και ξέρω ότι είσαι πάντα δίπλα στο Μιχάλη, πάντα δίπλα στην οικογένεια. Όλο αυτό το όμορφο τραπέζι που μας έχεις ετοιμάσει σήμερα, θέλω να μου το παρουσιάσεις, να μου πεις τι μας έφτιαξες. Εδώ έχουμε τα παραδοσιακά μας και φαγητά και γλυκά που πάνε τώρα το Πάσχα. Είναι η μαγειρίτσα που γίνεται από μικρό ή αρνή κατσίκι. Από το σηκώτι και το πνεύμονα είναι η μαγειρίτσα. Από το μπούτι το αρνί είναι το φρέκασε. Το φρέκασε γίνεται με το μαρούλι. Αυγολέμον και όλα αυτά τα... είναι το τσουρέκι. Τα καλτσούνια μας. Τα ανεβατά που είναι παραδοσιακό.
και πολύ ωραίο. Το αυτό που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι. Ποιο άλλο. Είναι ένα ωραίο πασχαλινό τραπέζι που όλα αυτά που βλέπετε εσείς σήμερα εδώ, αυγό. Έτσι. Δεν λείπουν και από το δικό σας τραπέζι, όπου κι αν είστε πραγματικά. Να είστε καλά εσείς που μας μαθαίνετε τόσο ωραία να μαγειρεύουμε κι εμείς οι νεότερες. Γιατί, κακά τα ψέματα, αν δεν ήταν οι μανούλες να μας δείχνουν τις συνταγές, εμείς δεν θα γνωρίζαμε όλα αυτά. Έτσι, Μαρία μου. Να ευχαριστήσουμε και τον κουνιάδο μου, τα αρτοπία λεμονάκι, γιατί έφτιαξε το τσουρέκι και όλα αυτά με πολύ αγάπη για σας. Ο άλλος γιος. Που έχει πάρει από τη μαμά τα μυστικά. Για τη μαγείριτσα, τι θέλεις να μας πεις πριν σε αποχαιρετήσω. Ψήνεται με κρεμμυδάκι και με άνηθο και αυγολέμονο στο τέλος. Τι πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε να μην λιώσει πολύ το σηκώδι, γιατί μετά δεν λέει κάτι. Επίσης το ίδιο είναι και το φρέκασε. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς ψήνεται και αυτό. Κομμάτια βέβαια μικρά κόβονται. Κόβουμε το μαρούλι, το ρίχνουμε μέσα μαζί σχεδόν. Και μετά βάζουμε το αυγό, αυγολέμονο, ας πούμε και αυτά. Και βάζουμε και πολύ αγάπη, Μαρία μου, στα φαγητά μας. Πάνω απ' όλα. Σταυρώνει το φαΐ της, πάντα το σταυρώνει, πάντα μου το λέει, σταύρωνε παιδί μου το. Μα και εγώ αν δεν το σταυρώσω, νομίζω δεν θα έχει επιτυχία. Χρειάζεται. Έτσι. Λοιπόν, και χρειάζεται αμέσως τώρα να ευχαριστήσουμε και τον Μπάμπη το Γωνιανάκη, γιατί βρισκόμαστε στο χώρο σου, Μπάμπη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ έχω έρθει και με την οικογένειά μου εδώ αρκετές φορές και έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφα, γιατί δίπλα είναι ο γαμπρός σου που τον κοιτώ, ο Κυριάκος. Έχετε και πολύ ωραίες βιλίτσες. Για χειμώνα, για καλοκαίρι. Είναι αυτό που λέμε ο αγροτουρισμός, που μας αρέσει να είμαστε έξω στην εξοχή. Τα παιδιά μας να είναι στη φύση για να είναι και ευτυχισμένα. Μπάμπη, τα είπα όλα νομίζω, Πρέπει να πάρεις το λόγο. Εσύ. Καλώς ορίσατε στον Κρουσόνα, στην ταβέρνα Ετόβιλα. Είμαστε από τον Κρουσόνα 4 χιλιόμετρα, 1,5 χιλιόμετρο από το μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης. Δουλεύουμε τώρα και 20 χρόνια εδώ. Έχουμε την παραδοσιακή κρητική κουζίνα, έχουμε τις ξενώνες που δουλεύουν όλο τον χρόνο. Η ταβέρνα δουλεύει κατά τους χειμερινούς μήνες, το καλοκαίρι μόνο σε εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις που μπορούμε μέχρι 500 άτομα να εξυπηρετήσουμε. Έτσι. Μπάμπη μου, βλέπω τη φωτογραφία που είναι ψηλά. Και είναι ο μπαμπάς σου με όλη την οικογένεια. Παλιοί Νίκος... μερακλείδες κουρσανιώτες. Έτσι. Μερακλείδικη οικογένεια. Ο Νίκος βέβαια κληρονομιά. Έχεις κληρονομήσει έτσι κι αλλιώς το χάρισμα εσύ. Από τον μπαμπά. Έτσι, πολύ σωστά. Πώς αισθάνεσαι όταν ακούς τον αδερφό σου, όταν τον βλέπεις και βλέπεις και την πορεία του, την επιτυχία του. Εσύ αλήθεια, πώς αισθάνεσαι. Όπως αισθάνεται ο καθένας ότι έχει ένα υπερήφανος. Αυτό θα τον εκρίνει ο κόσμος. Με τον αδερφό σου, με όλους τα αδέρφια, γιατί είσαστε και πολλά, είσαστε 10, 10 αδέρφια. Και με τον μπαμπά, θέλω να μου πεις έτσι, τι θυμάσαι από αυτές τις μέρες, τις γιορταστικές, τις πασχαλινές. Ένα γλεντί είμαστε, παρέα συνέχεια στο σπίτι γλεντούσαμε. Ο σχορεμένος ο πατέρας μου ήταν πολύ μερακλής. Δεν υπήρχε εβδομάδα και να μην έχει παρέα στο σπίτι. Ήταν όμορφες μέρες. Και εμείς θέλουμε να ζήσουμε αυτές τις μέρες, Νίκο μου, με τη φωνή σου και με το παίξιμό σου. Να καταλάβεις πως μου λείπεις και πονώ και στον δρόμο που βαδίζω μόνος μου παραμιλώ. Δεν μπορείς να καταλάβεις πως μου λείπεις και πονώ και στον δρόμο που βαδίζω μόνος μου. Έλα όμορφη.
σε εικόνα γιατρευτώ. Για τη μαφία και στα στήθια μια πληγή και μοραγώ. Για τη μαφία και στα στήθια μια πληγή και μοραγώ. Thank you.
εσύ και μπορεί να καινοτικά να κάθομαι μ' αρέσει. Μου περνά, αφού ο ήλιος μου περνά. Μπράβο. Αφού ο ήλιος μου περνά από τη μέση μέση και μπορεί να καινοτικά να κάθομαι. Μέση. Μπράβο! Πάμε να ανεβαίνουμε. Μόνο στη μάνα, μόνο στη μάνα μου μπορώ. Αντώνης Αλούστρος για τη συνέχεια, μα είναι πολύ ωραίο, Αντώνη μου, να συνεργάζει με τον Νίκο Γωνιανάκη, έτσι δεν είναι? Είναι ο άνθρωπος διασκεδαστής, δεν το συζητάμε, μας έχει ξεσηκώσει. Δεν υπάρχει θετική ενέργεια, μόνο θετική ενέργεια, θετική ενέργεια. Αγχώνεται κάπου-κάπου, αλλά του φεύγει με τη θετική ενέργεια την ίδια τη δική του, το άγχος. Αυτός δηλαδή αποβάνει το άγχος μοναχός του με τον απατό του. Αυτό. Πόσα χρόνια τώρα κλείνετε συνεργασίας? Στο παρελθόν και πώς ξεκινήσατε, θέλω να μου πεις, πώς ξεκινήσατε να συνεργάζεστε? Βασικά, για μένα στοχεύω πράγματα και ήταν ο Νίκος... Ένας από τους στόχους σας. Βέβαια, ωραίο βέβαια. Αυτό που το ακούμε σήμερα, βέβαια. Παιδιά. Δεν το κουβεντιάζω. Έτσι. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να αποτελέσουν, ας πούμε, ενδιαφέρον για τον καθένα άνθρωπο να κάνει ό,τι θέλει. Ουσιαστικά, στη συνεργασία μας έχει να κάνει το ηχόχρωμά του, ο ήχος και της φωνής του και της λύρας του. Οπότε αυτό αποτελεί ενδιαφέρον για μένα με το πέρασμα του καιρού στη δράση μου την επαγγελματική, αν μη τι άλλο να συνεργαστώ μαζί του. Νομίζω ότι θα ενδιέφερε τον κάθε ένα στη θέση τη δική μου, ας πούμε. Θα ήθελα να μου κάνεις μία παρουσίαση του συγκροτήματός σας, εσύ, Αντώνη. Ο Νίκος την κάνει, αυτή την κάνει καλά ο Νίκος. Α, ο Νίκος θα μας την κάνει σε λίγη ώρα. Αλλά μπορώ να την κάνω κι εγώ. Νίκο, εγώ. Καλά τα πες. Αλήθεια, πολύ ωραία τα πες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το μικρό Σαλούστρο.
είναι ο γιος του Αντώνη. Έτσι. Το χειροκρότημά σας στο Μανολιό. Ο μεγάλος αλούστρος ο Αντώνης. Μεγάλος καλλιτέχνης. Ο Ψαράκης ο Γιώργος στον Πάσο. Και ο Ανατολιτάκης ο Γιώργος στα Κρουστά. Αντώνη, θα λέγαμε για σένα ήταν μονόδρομος να ασχοληθείς με την τέχνη του λαούτ, αφού προέρχεσαι από μία οικογένεια... Μονόδρομος, νομίζω, ναι, μονόδρομος. Λαού... Που έχει μεγάλο ενδιαφέρον διότι, και μαγικό, διότι δεν ξέρεις για όλους τους μουσικούς και τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη, νομίζω ότι είναι μαγικό αυτό. Δεν ξέρεις πού σε βγάζει αυτός ο μονόδρομος. Δεν ξέρεις πού σε βγάζει. Προσπαθείς για το καλύτερο πάντα. Αν σε βγάλει, συγκυριακά βοηθούν και διάφορα πράγματα εκτός την προσπάθεια, και να είσαι τυχερός και τα λοιπά, και να πέσεις και σε εποχές. Αλλά έχει μια μαγεία αυτός ο μονόδρομος, πολύ μεγάλη μαγεία. Περίμενες ότι και ο γιος θα ασχοληθεί με το λαούτο? Ναι, το περίμενα. Το περίμενα και δεν σου κρύβω ότι το είχα και όνειρο. Μία παράληψη. Ανάμεσά μας βέβαια είναι ο κουμπάρος μου, ο αγαπημένος μου χωριανός και συνάδελφός μου, Λιεράρης ο Μανώλης ο Λουμπάκης. Ένα θερμό χειροκρότημα. Παράληψη μου. Μεγάλη μου παράληψη. Είναι πολύ ωραία η πάσα που μου έκανες να μας μιλήσει ο κύριος Λουμπάκης, γιατί είναι από τους παλιούς λιράριδες εδώ. Είναι χαρά μας που σας έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας. Γεια σας από ό,τι εγώ. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη σε όλους. Ευχαριστώ τον κουμπάρο μου, τον Μιχαλιό, με τον εξαίρετο χορό του και τους εξαίρετους χορευτές. Η Κρήτη γλεντά αυτές τις μέρες. Και όλος ο κόσμος εδώ στο Κουσόνα, οι μέρες που είναι, όλο το χωριό γλεντίζει. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα πάρω το μικρόφωνο γρήγορα για να δείτε πόσο γρήγορη είμαι. Θα το δώσω ξανά στον Αντώνη για να κλείσει η συνέντευξή μας. Αντώνη μου, θα ήθελα να μου πεις τι λες στους μαθητές σου. Θέλω έτσι να μοιραστούμε τα μηνύματα που δίνεις σε εκείνους που έρχονται να μάθουν λαούτο από σένα. Δεν θα το πω μόνο στο μαθητή, το δικό μου, δεν θα το πω ούτε σε μικρότερό μου, επειδή είναι μικρότερός μου, θα το πω σε άπαντες και κάθε ηλικίας, ότι πρεσβεύουμε κάτι το οποίο πρέπει να το πάμε μπροστά. Για να το πάμε μπροστά πρέπει να κοιτάζουμε πίσω μας, αναγκαστικά νομίζω αυτό, γιατί εάν δεν κοιτάζουμε πίσω μας ξεχνούμε ρίζες, ξεχνούμε βιωματικά πράγματα τα οποία αποτελούν μόνο κίνητρο για να πάμε μπροστά. Έτσι, πολύ ωραία μηνύματα. Έχει συνεργαστεί με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες, αλλά εμάς μας αρέσει αυτό εδώ το σχήμα που έχετε και το παιχνίδι που κάνετε με τον Νίκο. Όπως το είπε ο Αντώνης, δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από τις ρίζες μας. Πάντα να πηγαίνουμε στο παλιό και να βαδίζουμε στο δρόμο το σωστό, στη ρίζα μας, να μην ξεφεύγουμε. Εσένα ποιος ενέπνευσε από τους παλιούς? Από τους παλιούς. Εγώ θα πάντα λέω την αλήθεια. Εγώ ήμουν κοπελάκι και κάνανε αυτή η παρέα. Είναι εκεί ένας χωριανός μας, ο Κασαούλιος. Συγχωρεμένοι είναι όλοι. Ναι. Είναι ο μπαμπάς σου με την παρέα του. Ο μπαμπάς του. Μου είναι ο πρώτος. Και κάνανε παρέα. Ο πατέρας μου ήταν πολύ μεράκλης ο Μανιάκος. Ήταν ο Κασαούλιος, ο Ξεφλούδης. Πολύ, πολύ καλλιτέχνες. Εγώ Κρουσόνας έχει πολύ καλούς καλλιτέχνες. Δυνατό έντονο το καλλιτεχνικό. Ναι, σωστό. Ο Κολομιχάλης. Τέλος πάντων, δεν ξεχά. Ο Γέπεσης, ο συγχωρεμένος, ο γέρος Γέπεσης. Πήγαινα, έβγαινα εδώ που είναι το μαγαζί, είναι η περιοχή μας, το χυμαδιό μας. Εδώ εβόσκευα εγώ. Εδώ. Και έβλεπα τα πρόβατα. Τις κατσίκες, τσέγες. Λοιπόν. Και έβγαινα από το χωριό και μου κούρτιζε ο Γέπεσης. Ο Θεός να το συγχωρέσω, ο Κοκολομιχάλης ζει, μην τον βάλει και αυτό η μπάλα. Λοιπόν, και μου κούριζε τη λιάνη και έβγαινε πάει και μάθανε το σκοπό εκείνο. Του λέει, Θεία Νικόλα, έμαθα το κομμάτι. Ναι, αυτές οι εποχές, οι πολύ καλές εποχές. Από εκεί έχω μάθει, δηλαδή, κάνανε παρέα και πού να σημώσω. Τότε δεν σημώναν τα παιδιά στην παρέα, είτε είμαστε χωσμένοι. Δεν απαγορεύονται να σημώσει όταν έχεις παρέα, στην παρέα το παιδί. Και άκουγα εγώ, ό,τι θέλω να πάρετε αυτοί μου, τότε βγαίνω εδώ με τις ασφεντιλιές έπαιζα. Με ασφεντιλιές είναι δύο, κάτι φυτά είναι. Και τι κανένα λίρα και έπαιζα. Πόσο αυτά... χρονών, Νίκο, τότε? Εγώ που δεν γεννήθηκα, παίζω ασφεντιλιές λίρα. Με τις ασφεντιλιές ξεκίνησα, τώρα παίζω λίρα.
και την ετοιμώ και την αγαπώ και την προσέχω και με σέβεται και τη σέβομαι. Και εμείς αγαπάμε, σε τιμάμε. Εγώ και με την θέλουμε... ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω, ναι, Αναστασία, εσένα, τα παιδιά που κάνουν έτσι. Πάρα πολύ είναι δουλειά. Είναι η ομάδα μας εδώ στην Κρήτη. Ένα θερμό χειροκρότημα. Όλοι τους. Στο Κρήτη TV, τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, που είναι πίσω από τις κάμερες, που για να μας δείτε εμάς είναι αυτή η αιτία. Ένα άλλο ένα θερμό χειροκρότημα στα παιδιά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Αναστασία, εσένα ειλικρινά σε ευχαριστώ. Σου είπα μια μαντιδάδα ύστερα, άσπρης εσύ, άσπρα φόρης, άσπρη φόρεσά σου. Άσπρα λουλούδια πέφτουν από την προπάτηξά σου. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τι ωραία. Μαντιδάδα.
περιμένω να έρθεις κοντά μου, να φτερουγίσει πάνω η καρδιά μου, βασιλικά άκη μου. Σε περιμένω να έρθεις κοντά μου, να φτερουγίσει πάνω η καρδιά μου, βασιλικά άκη μου. Στη μοναξιά μου κι όλα πουλιάζω στα δάκρυά μου, βασιλικά άκη μου. Έχω πλαντάξει στη μοναξιά μου, όλα πουλιάζω στα δάκρυά μου, βασιλικά άκη μου. Έλα, 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 γιατί με πιάνει τρέλα, βασιλικά. Έλα, 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 γιατί με πιάνει τρέλα, βασιλικά άκη μου. Σ' ομάδα, σ' Αναστασία. Είναι ο ήλιος στον ουρανό, τέλος να πάρει το διγυνό, βασιλικάκι μου. Γίνε ο ήλιος στον ουρανό, τέλος να πάρει το διγυνό, βασιλικάκι μου. Έλα, 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 γιατί με πιάνει τρέλα, βασιλικά. Να μην αργήσεις, σε περιμένω, μοιάζω με δέντρο ξεριζωμένο, βασιλικά άκη μου. Να μην αργήσεις, σε περιμένω, μοιάζω με δέντρο ξεριζωμένο, βασιλικά άκη μου. Έλα, έλα, έλα. Έλα, 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 γιατί με πιάνει τρέλα, βασιλικά άκη μου. Μπράβο, 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 μπράβο σας. Αυτό το τραγούδι που θα πω είναι καινούριο και το παίζω πρώτη φορά στην εκπομπή της Αναστασίας, μια και είμαι στο χωριό μου και όλα, γιατί από εδώ ξεκίνησα και πρέπει να το πρωτοπαίξω και εδώ. Να είστε καλά, ακούστε το. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.
σπίτι μας θα ζήλευα, άσμουσα ακόμα κι ο ρωτόκριτος αγκαία κρατούσα. Την όμορφια της αγάπη μας θα ζήλευα, άσμουσα ακόμα κι ο ρωτόκριτος αγκαία κρατούσα. Την όμορφια της αγάπη μας θα ζήλευα, άσμουσα. Από κοπέλη σ' αγαπώ, από κοπέλη σ' αγαπώ και όσο μεγαλώνω, από κοπέλη σ' αγαπώ και όσο μεγαλώνω. Το νου μου από πάνω σου, το νου μου από πάνω σου, δεν τον αναμαζώνω, από κοπέλη σ' αγαπώ και όσο μεγαλώνω. Αγάπη μου αληθινή, αγάπη μου αληθινή, αγάπη μου αληθινή, αγάπη μου μεγάλη, αγάπη μου αληθινή, αγάπη μου αληθινή. Τη θέση σου δεν πρόκειται, τη θέση σου, τη θέση σου δεν πρόκειται να την πάρει άλλη. Τη θέση σου δεν πρόκειται. Αγάπη μου αληθινή, αγάπη μου μεγάλη, τη θέση σου. Ah.
πρόσωπο αρχοντικό μου γέλιο. Εσύ μικρή που θα γεννείς, εσύ μικρή που θα γεννείς, τ' αγάπη μας θεμέλιο, αρχοντικό μου πρόσωπο, αρχοντικό μου γέλιο. Μην το νεκρές, μην το νεκρές στο μεραγλί. Μην το νεκρές στο μεραγλί, ό,τι καημό κι αν έχει, ό,τι καημό κι αν έχει. Ψεύτρα τη ζωή. Αυτό στη ψεύτρα τη ζωή να την κλετάκατε, να την κλετάκατε. Μην τον έκλε στο μερακλί, ό,τι καημό κι αν έχει. Χριστέ μου, πώς την αγαπώ και πόσο τη λατρεύω. Έγινε και πραγματική θρησκεία και πιστεύω. Θρησκεία και πιστεύω. Και
χωριό. Την ώρα που χωρίζεις τα σκύμω κάνεις όμορφο και το όμορφο στολίζεις. Αμέσως τώρα θα σας γνωρίσω μία πολύ όμορφη παρέα. Είναι οι δασκάλοι των Αωρητών. Είναι τα παιδιά εκείνα που καθημερινά έρχονται σε επαφή με τα δικά σας τα παιδιά και τους μαθαίνουν την παράδοση, τους κριτικούς χορούς, αυτούς που βγαίνουν από την ψυχή μας και από την καρδιά μας. Εδώ έχω κοντά τη Μαρία, την Καραμίκη, η οποία θα μας δώσει και τις ευχές της, Μαρία μου. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να πω χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου να γαλινεύσει τις ψυχές όλων μας. Έτσι. Η Μαρία Μαθιανάκη θα μου πει τώρα τι την όθησε να ασχοληθεί με τους κριτικούς χορούς. Χρόνια πολλά και από μένα, Χριστός Ανέστη. Οι γονείς μου ήταν εκείνοι που με όθησαν να ασχοληθώ με τους κριτικούς παραδοσιακούς χορούς. Λόγω του ότι ξεκίνησα σε αρκετά μικρή ηλικία. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό το όμορφο ταξίδι στον κόσμο των κριτικών χορών, ο άνθρωπος που με έμαθε τα πρώτα μου βήματα ήταν ο πατέρας της ζωής, ο κύριος Μιχάλης Κατσούνας. Στη συνέχεια υπήρξαν και άλλοι σπουδαίοι δάσκαλοι, οι οποίοι με βοήθησαν να εξελιχθώ. Αυτό όμως που όλοι με έμαθαν είναι ότι στο ρυθμό και στα βήματά σου οφείλεις πάντα να καταθέτεις την ψυχή σου και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε και στα παιδιά της σχολής μας. Και συνεχίσουμε με τον Γιώργο Λιονταράκη. Θα μου πεις εσύ τώρα μία μαντινάδα που χαρακτηρίζει τη σχολή σας. Καλησπέρα και από μένα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα. Μία μαντινάδα. Να είσαστε υπερήφανοι πρόγονοι Μινωίτες, γιατί πατούν στα χνάρια σας πάντα οι Αωρίτες. Πολύ ωραία. Είναι μια μαντινάδα που την έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη για τη σχολή μας, στους Αωρίτες. Καταπληκτική η μαντινάδα που σας έγραψε η κυρία Σπαντιδάκη. Ο Άγγελος ο Ψαρουδάκης τώρα. Γεια σας και από μένα. Θα μιλήσει για τη συνεργασία που έχει με τη Ζωή και τον Μιχάλη. Χρόνια πολλά και από μένα, Χριστός Ανέστη. Για τη Ζωή και τον Μιχάλη μπορώ να μιλάω όλη μέρα, για μέρες ολόκληρες. Για μένα είναι ξεχωριστή
και ως συνεργάτες και ως ανθρώποι. Κάνουν κάτι που αγαπούν και δείχνουν αυτό που μάθανε από τους παλαιούς ανθρώπους στους νέους, στη νέα γενιά. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει εμένα. Πολύ σωστά. Θα πάρει το μικρόφωνο η Ζαχαρένια μας, η Πειρασμάκη. Καλησπέρα. Να μου μιλήσει για το χορό και το πόσο καλό κάνει στην καρδιά και στην ψυχή μας τελικά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χριστός Ανέστη. Ο χορός προσφέρει πολλά στους ανθρώπους, τόσο στο σώμα όσο και στη ψυχή. Πρώτα απ' όλα δυναμώνει ολόκληρο το σώμα, χαρίζει ευληγησία στον άνθρωπο, αλλά όπως είναι γνωστό, ο χορός είναι ένας τρόπος έκφρασης για τον χορευτή. Ξεχνάει τα προβλήματα της καθημερινότητας, το άγχος και το στρες φεύγει. Τώρα τα παιδιά μαθαίνουν να πειθαρχούνται, κοινωνικοποιούνται μέσα από το χορό, αλλά γνωρίζουν ταυτόχρονα την παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, που είναι πολύ σημαντικό αυτό στις μέρες μας. Έτσι. Και έχουμε και τον Κωστή τον Ψαράκη, ο οποίος είναι έτοιμος να μας αφιερώσει μία μαντινάδα για το Πάσχα, αλλά και για το εορταστικό μας πρόγραμμα. Κωστή, τι θα μας έλεγες? Καλησπέρα και από μένα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Και στις δοξαριές του Γωνιανού χορεύουν οι αωρίτες και τους που καμαρώνουν όπου κι αν είναι οι Κρήτες. Και έχουν λεβέντες χορευτές και νιές ανοπτασία που σήμερα τους τίμησε πάλι η Αναστασία. Πω, τι έχω να πω εγώ μετά από αυτό? Τίποτα, παιδιά, μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή που είμαι ανάμεσά σας. Ο Νίκος Γωνιανάκης όμως είναι καλός αυτές τις μαντινάδες, ο οποίος Νίκος αυθόρμητα τις δουλεύει επί τόπου, εκείνη τη στιγμή. Νίκο, πώς το καταφέρνεις αυτό, να δημιουργείς αυτόματα μαντινάδες? Προσπαθήσαμε κι εμείς, προσπάθησα κι εγώ, που να έχω το δικό σου ταλέντο. Τι θα έλεγες τώρα για την απόψινη βραδιά και τη σημερινή παρέα? Είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η παρέα. Ειλικρινά το λέω. Μαντινάδα θα μας βγάλεις? Θα πούμε και μαντινάδες. Εγώ μοιράζω τις χαρές. Δεν τις κρατώ για μένα. Γιατί δεν θέλω δυστυχή ποτέ να δω κανένα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και χαρά. Και σαν την αγάπη τίποτα στον κόσμο δεν υπάρχει. Να τη χαρίζω γη στα λου, χαρά μεγάλη να έχει. Θα ήθελα, Ανασία μου, να ευχαριστήσω και εγώ όλο το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη που μας τίμησε με την παρουσία του, τους παραδοσιακούς ξενώνες Αετόβιγλα για τη φιλοξενία, τα παιδιά του συγκροτήματός μας, όλες τους αρίτες της καρδιάς μου, μικρούς και μεγάλους, και τους γονείς που μας εμπιστεύονται και συνεχίζουμε επάξια να τιμούμε την κριτική μας παράδοση. Εσένα, το Crete TV, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλή αντάμωση και εύχομαι μόνο υγεία, τίποτα άλλο. Εγώ θα ήθελα πάρα πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά, για τα καλά σου λόγια. Τα λόγια σου τα όμορφα και οι καλοί σου τρόποι. Είναι αφορμή και όπου και πας σε σέβονται οι άνθρωποι. Αυτή η εκπομπή σήμερα με έχει συγκινήσει στην κυριολεξία. Είναι η παρέα δυναμική, ζεστή, είναι η παρέα, η δική μας παρέα, και εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου πάντα δίπλα σας να έχετε τόσο καλούς ανθρώπους, ανθρώπους πάνω απ' όλα, με αλφα κεφαλαίο. Να είστε λοιπόν καλά κι εσείς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Εμείς θα κλείσουμε με μία σειρά από τραγούδια του Νίκου Γωνιανάκη που τόσο πολύ τον λατρεύουμε, και του δικού του μουσικού συγκροτήματος. Θα δούμε και τα παιδιά των αωρητών να μας χορεύουν σούστα. Με υγεία πάνω απ' όλα, καλή αντάμωση. Γεια σας. Πίσω ήρθε η χαρά στην πόρτα μου και για γυρένω πίσω. Που προδερνά.
Καρδιάς
και σε προσέχω, σε έχω και σε προσέχω. Χίλιες φορές να γεννηθώ, χίλιες φορές να γεννηθώ και χίλιες να γεράσω. Πάλι, πάλι, πάλι εσένα θα αγαπώ. Και μάλι δε σ' αλλάσω. Για είδα τα ειδόνια, τα ειδόνια τα ειδόνια έπαψαν με τσαβιές και δε λαλούν, με τσαβιές και δε λαλούν. Και για είδα η Άννη ξύπερνα. Περνά χωρίς δέντρα να δουν, ναι, χωρίς δέντρα να δουν, ναι. Πάμε! Ρίξε τσιγκάνα ή τα καρδιά. Ρίξε τσιγκάνα τα καρδιά. Πες μ' ανοιχτά τη μοίρα, ρίξε τσιγκά να τα καρδιά. Πες μ' ανοιχτά τη μοίρα. Να μάθω αφού την αγαπώ. Η Αίδα δεν την επήρα. Ρίξε τσιγκάνα ή τα καρδιά. Πες μ' ανοιχτά τη μοίρα. Να ξαναρίξεις ή τα καρδιά. Πάμε! Ή τα καρδιά. Φτώχεια τσιγκάνα πάλι. Να ξαναρίξεις τα. Πάνε ξανά βρεθώ. Και πες πάνε ξανά βρεθώ. Στη δροσερή τσαγκάνη. Να ξαναρίξεις τα καρδιά. Φτώχεια τσιγκάνα πάλι. Πάντα θλιμμένη. Πάντα θλιμμένη καραβγή. Thank you.
παιδί κοκέλα ειδούνε τώρα. Πάταμε το παρά, πάταμε το παράπονο, αμάν παράπονο. Πάταμε το παράπονο, τα χείλη μου. Και λάδια, μόνο κυνήγα τα δυο σου μάτια. Πάμε. Μαύρα μου μάτια κι αγαπημένα, και πως περνάμε χωρίς εμένα. Μαύρα μου μάτια, κόκκινα χείλη, έβγα καλό μου στο παραθύρι. Να είδει τον ήλιο και το φεγγάρι, να είδει το νέο που θα σε πάρει. Να είδει τον ήλιο και το φεγγάρι, να είδει το νέο που θα σε πάρει. Γαϊτανή πλέκω και δεν αδειάζω, δεν μου βολεί να κουβεντιάζω. Γαϊτανή πλέκω και δεν αδειάζω, δεν μου βολεί να κουβεντιάζω. Αναθεμάτω και το γαϊτάνι, κι απού το πλέκει, κι απού το βάνει. Απού το πλέκει, κι απού το βάνει. Αναθεμάτω και το γαϊτάνι. Στα γυαλιά υπέρ δικά των ασκαγιών το πόνο.